Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα νεότερα σχετικά και με το κομμάτι της οπαδικής βίας. Εξελίξεις, είπαμε, έχουμε όσον αφορά την υπόθεση του αστυνομικού. Δυστυχώς είχαμε τον ακτηριασμό του άκρου του αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Οδηγήθηκε σήμερα για την απολογία του 18χρονο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος αλλάζει βέβαια πλέον τα λεγόμενά του κατά τη διάρκεια των όσων έγιναν. Πάμε όμως στο κομμάτι των μέτρων που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση. Εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάζουμε, καμερών υψηλής ευκρίνειας στις προδιαγραφές της UEFA, οι οποίες κάμερες αυτές θα ρυθμίζουν και το τι συμβαίνει στο γήπεδο. Απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχου τους και αξιοποίησης του υλικού από τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε άμεσα να υπάρχουν αυτά τα οποία πρέπει να δοθούν προς τις αρχές, εάν και κάποιος, δηλαδή οπαδός, φύλαθλος, οπαδός, προχωρήσει σε κάποιες πράξεις παράνομες. Προχωρούμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αυτές. Σε εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου φυλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, δηλαδή θα υπάρχει κάτι το οποίο πλέον το gov.gr έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Κάτι θα γίνεται με την ταυτότητα, έτσι ώστε να γνωρίζει ο άλλος, ο φύλακας, όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο, το τι γίνεται. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, για Super League. Έτσι. Αυτόματες κυρώσεις κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων, πέραν όσων προβλέπονται στην αθλητική δικαιοσύνη. Και τώρα θα δούμε ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες εξετάζει η κυβέρνηση. Για να τις δούμε. Θα υπάρχει, λέει, όριο στην εξέδρα, 10 άτομα από κάθε ομάδα και από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα βρίσκεται εκεί. Και με την παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου θα υπάρξει η ομάδα η οποία, λέει, θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Για να το δούμε αυτό. Για πάμε παρακάτω. Αυτοματοποίηση των ποινών για ομάδες, π.χ. τρεις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, το οποίο ισχύει σε προκειμένη περίπτωση τώρα. Αυτά φαίνεται ότι θα πάρθουν τα τελικά μέτρα. 6 αγωνιστικές σε περίπτωση υποτροπής και θα γίνει μετά, αργότερα δηλαδή, μπλόκο και στις χορηγίες των ομάδων. Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε τώρα αυτά με τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Κώστα Ντοβρουλή, όπου θα κάνουμε λίγο μια συζήτηση. Κώστα, καλησπέρα από Καβάλα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα και όλα αυτά σχετικά και με το θέμα αυτό, να διορθώσουμε το σούπερ, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα όλα αυτά, Κώστα, σχετικά και με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση και όλες αυτές τις εξελίξεις. Προσωπική μου άποψη, αν θέλεις, προτού το σου δώσω σε έναν το λόγο, είναι το ότι δεν ξέρω εάν τελικά αυτά τα μέτρα επρόκειτο να λογικέψουν, αν θέλεις, αυτούς τους ανεγκέφαλους, οι οποίοι δυστυχώς είναι αρκετοί, και πρέπει να το πούμε αυτό, οι οποίοι συνεχώς προχωρούν σε επεισόδια και κάνουν μάλιστα φασαρίες εντός και εκτός γηπέδων. Δεν ξέρω το κατά πόσο είναι αποτελεσματικά, ο λόγος σε εσένα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι όσα ανέφερες νωρίτερα για τα μέτρα που πάρθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρονικό εισιτήριο, με ταυτοποίηση, με κάμερες, είναι στοιχεία και μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και έχουν ανακοινωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, εξαετία. Σωστά. Θεωρητικά, λοιπόν, ειδικά στα παιχνίδια της Super League, θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει καλά ότι είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρουν οι ΠΑΕ άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Super League. Επομένως, εγείρεται εδώ ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές πώς παίρνουν την άδεια για να συμμετάσχουν εν τέλει στο πρωτάθλημα και να γίνονται παιχνίδια στη Φιλαδέλφια, στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο, στη Λαμία, στα Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Ξέρεις κάτι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά αυτό επίσης είναι οξύμορο όλο αυτό. Με συγχωρείς. Το γεγονός ότι τα επεισόδια διαδραματίστηκαν, για παράδειγμα, τώρα με τραυματισμό έξω από γήπεδο βόλεϊ στο Ρέντι, και έρχεται τώρα το Υπουργείο να βάλει τα μέτρα αυτά τα οποία είπαμε προ λίγο, εδώ και 5 χρόνια τα οποία έχουν βγει. Πώς πρέπει αυτά να προχωρήσουν και σε άλλες αθλητικές υποδομές, αυτό το οποίο λέμε. Ναι. Έτσι, ναι, είναι το παράδοξο, πολύ σωστά αναφέρεις, είναι παράδοξο το ότι ενώ έγιναν επεισόδια, τα τελευταία τουλάχιστον επεισόδια που έγιναν, και φυσικά είχαμε και τον τραυματισμό με ακροτηριασμό πλέον του 31 ετών αστυνομικού, να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου να πάνε όλα καλά και τουλάχιστον ο άνθρωπος να ζήσει έτσι και να μπορέσει όσο το δυνατόν να επιστρέψει στην οικογένεια και την καθημερινότητά του. Είναι παράδοξο το ότι τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ποδόσφαιρο, όταν το τελευταίο
περιστατικό έχει γίνει σε αγώνα βόλεϊ και αν αναλογιστεί κανείς ότι χθες έγινε παιχνίδι βόλεϊ του Ολυμπιακού κανονικά με κόσμο, ότι αύριο υπάρχει αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα υπάρχουν αναμετρήσεις για το Europa League στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι Χάιφα στη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με την Ελσίνκη για το Conference League. Ότι εκεί θα υπάρχει κόσμος και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Έτσι. Ότι εκεί θα έχει κανονικά οπαδούς, υπάρχουν κανονικά οπαδοί και δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχουν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, με την Πάτς Κατόπολα. Βέβαια, αυτό για να τα πούμε και όλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, νωρίτερα το δικαιολόγησε λέγοντας ότι το χρονικό σημείο στο οποίο γίνανε τα επεισόδια τα τελευταία έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για βόλεϊ στο Ρέντι, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο στο Πανθεσσαλικό με το παιχνίδι με το Βόλο. Γι' αυτό και μένει και κλεισμένο των θυρών μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Αλλά βέβαια έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες ότι είναι παράλογο, γίνονται επεισόδια στο βόλεϊ και κλείνουμε μόνο το ποδόσφαιρο και δεν κλείνουμε και το βόλεϊ ενδεχομένως και το μπάσκετ ή γενικότερα όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή, ναι, εδώ υπάρχει... Μπράβο. Είναι αυτό το παράδοξο το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και εγώ το είπα και χθες, το είπα και σήμερα τώρα πριν ξεκινήσουμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο όντως αυτά τα μέτρα, δηλαδή αν κάποιος ανεγκέφαλος θα επαναλάβω, θέλει να κάνει επεισόδια, θα πάει έξω από ένα τυχαίο αγώνα ακόμη και κοριτσιών ακόμη και νεανίδων ακόμη και οτιδήποτε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη και θα κάνει επεισόδια, εάν φυσικά το επιθυμεί. Δηλαδή είναι παράδοξο όλο αυτό το ότι μόνο το ποδόσφαιρο μας φταίει και ότι ξαφνικά λέμε «Α, εντάξει, δεν συμβαίνει κάτι», ενώ σε γήπεδο βόλεϊ, σε αγώνα βόλεϊ διαδραματίστηκαν όλες αυτές τις τραγικές εξελίξεις με τον κίνδυνο τώρα του αστυνομικού και τον κίνδυνο της ζωής του. Ναι. Ας μην λησμονούμε ότι και ο θάνατος του Φιλόπουλου είχε έρθει από επεισόδια που είχαν γίνει έπειτα από αγώνα βόλεϊ γυναικών, έτσι. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό. Έτσι. Και Παναθηναϊκό. Για να πάμε και πάλι τότε σε συσκέψεις επί συσκέψεων με την εκάστοτε κυβέρνηση και με τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία που είχαν προχωρήσει στις όποιες αποφάσεις είχαν πάρει και τότε. Ακούγοντας νωρίτερα που ανέφερες και τα μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμωρίες των ομάδων, έπειτα από την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος της αστυνομίας, δεν ξέρω, της Super League, της διοργανώτερης αρχής και θα μετράει στα επίσημα έναν προς έναν τους 10 ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έχει δικαίωμα η κάθε ομάδα και αν είναι 11 δηλαδή, τι θα γίνεται. Και θέλω να δω ποιος θα είναι αυτός ο ένας, Κώστα. Θέλω να δω ποιος θα είναι αυτός, γιατί ξέρουμε όλοι τι γίνεται, έτσι, ακριβώς, στο κομμάτι των μεγάλων ομάδων και το αφήνω εκεί. Ναι. Ναι, ας μην είμαστε αρνητικά προκατηλημένοι και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, έπειτα από τόσες δεκαετίες, ότι πράγματι θα αλλάξει κάτι και θα πάρθουν όντως μέτρα τα οποία θα τηρηθούν και θα έχουμε από εκεί και πέρα και τις καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται από τη δικαιοσύνη, γιατί είναι και αυτό ένα ξεχωριστό κομμάτι κατά ψέματα, το αν εν τέλει εφαρμόζονται οι αποφάσεις που παίρνονται και οι όποιες καταδικαστικές είναι κυρίως είτε για σωματεία είτε για φυσικά πρόσωπα. Και σε ελπίσουμε λοιπόν ότι θα γίνει μια αρχή επιτέλους εν έτη 2023 και ότι θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Ας μην είμαστε αρνητικά προκατηλημένοι και ας πούμε ότι το πιστεύουμε και το ελπίζουμε. Αλλά το ξεκίνημα που γίνεται, το άλογο, το παράλογο της απόφασης μας κάνει πάλι να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα την επόμενη μέρα. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς, Κώστα. Τώρα θα δούμε, φυσικά, όπως το είπες και εσύ, ας ελπίσουμε όντως να πιάσουν κάποια ή και να εφαρμοστούν, αν θέλεις, κάποια εξ αυτών, οι τιμωρίες δηλαδή, γιατί το μπλόκο στις χορηγίες, εντάξει, θα δούμε αν και εφόσον μπορεί να προχωρήσει. Ναι, θέλω να μου σχολιάσεις όμως και αυτό το σύριαλ το οποίο έχει υπάρξει και με τους διαιτητές. Τη μία ξένοι διαιτητές όχι, την άλλη ξένοι διαιτητές ναι. Τι γίνεται τώρα και με αυτό, δηλαδή υπάρχει πάλι ένα οξύμορο που δυστυχώς πάλι πρωταγωνιστής είναι το ποδόσφαιρο και πάλι πρωταγωνιστής είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και η Super League. Ναι. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή και να υπενθυμίσουμε ότι όλα με την αποχή των διαιτητών ξεκίνησαν έχοντας ως τελευταίο περιστατικό και αφορμή τις απειλές που δέχθηκε ο διεθνής ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου και ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του έπειτα από την διαιτησία του στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλος Ολυμπιακός, εκείνο το 2-2 το περίφημο που διεκόπη για μία ώρα και στη συνέχεια βγήκανε και παίζανε για ένα λεπτό πασούλες οι παίκτες των δύο ομάδων, το οποίο φυσικά και το έληξε προώρα για διακομόδηση του αθλήματος ο Τάσος Παπαπέτρου.
Με αφορμή αυτό το τελευταίο περιστατικό, πήραν οι διαιτητές της Super League την απόφαση να προχωρήσουν σε αποχή και να μην γίνουν τα μάτς της 14ης αγωνιστικής που ήταν προγραμματισμένα για το προηγούμενο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ναι. Αλλά δεν βλέπω τι έχει αλλάξει σε αυτές τις μέρες που ακολούθησαν, εκτός από υποσχέσεις και λόγια είτε από την πλευρά της Super League, είτε από την πλευρά της ΕΠΟ, είτε από την πλευρά ακόμα και της κυβέρνησης, αν θέλεις, είναι για την ώρα είναι μόνο λόγια και φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εδώ υπάρχει παράλογο ότι ναι, μεν δεν έγιναν τα παιχνίδια της Super League, ωστόσο οι ίδιοι οι διαιτητές διαιτήτευσαν κανονικά και σφύριξαν τα παιχνίδια του κυπέλου που ήταν προγραμματισμένα και έγιναν πάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό το κομμάτι. Επίσης, γιατί να παίξω στο κύπελο, γιατί παίξαμε στο κύπελο και δεν παίξαμε στη Super League. Γιατί παίξαμε στη Super League 2, γιατί παίξαμε στην Γ Εθνική, γιατί σφύριξαμε στα πρωταθλήματα των ενώσεων τα αεραστεχνικά. Και, δηλαδή, μόνο στη Super League είναι το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα όλα είναι αγγελικά καμωμένα και δεν γίνονται ούτε επεισόδια, δεν έχουμε ούτε ύβρις προς τους διαιτητές, είτε bullying, τραμπουκισμού και ούτω καθεξής. Τα ξέρουμε νομίζω καλά ότι παντού σε όλες τις κατηγορίες έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, γίνονται, κακώς γίνονται. Ωστόσο, διεξήχθησαν κανονικά όλα τα παιχνίδια στις υπόλοιπες κατηγορίες. Πάμε και στο κομμάτι των ξένων διαιτητών το οποίο ανέφερες. Αυτό έχει να κάνει με μια διαρροή, φήμη. Δεν ξέρω πώς βγήκε έξω ότι ήταν κάποια δήλωση του αντιπροέδρου ουσιαστικά της ΚΕΔ, του κυρίου Μάνταλου, του πρώην διαιτητή, έτσι, ο οποίος τώρα είναι δεξί χέρι του Φρόινφελτ, του νέου μας αρχιδιαιτή του Σουηδού, ότι σιγά σιγά ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε την ιδέα των έρχονται ξένοι διαιτητές να σφυρίζουν στα ντέρμπι, στα παιχνίδια του Big Five σε κάθε περίπτωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ότι θα αρχίσει πρέπει οι Έλληνες διαιτητές να αρχίσουν αυτοί από μόνοι τους να το πάρουν απόφαση ότι θα είναι αυτοί που θα σφυρίζουν και στα παιχνίδια τα λεγόμενα ντέρμπι, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Κάτι το οποίο βέβαια διαψεύστηκε άμεσα μέσω ανακοίνωσης από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ότι ήταν μάλιστα και οδηγία της UEFA να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή το να σταματήσουν οι ξένοι διαιτητές να έρχονται εδώ. Αλλά μεταξύ μας τώρα, βλέποντας και οι ξένοι διαιτητές τα όσα γίνονται στην Ελλάδα, όταν οι ίδιοι έρχονται, θα θέλουν να έρχονται. Έτσι, έτσι. Σωστά. Θα θέλουν να έρχονται. Χωρίς να χρειαστεί να μου πει καμία ΚΕΔ της UEFA ή της Αγγλίας ή της Γερμανίας ή της Δανίας ή της Σουηδίας ή της Ιταλίας ή της Ισπανίας ή Πορτογαλίας και από οπουδήποτε και αν προέρχεται ο ξένος διαιτητής που είναι να διευθύνει μια αναμέτρηση. Υπάρχει τώρα και αυτός ο φόβος σίγουρα ο οποίος έχει καλλιεργηθεί δυστυχώς και έχει μεγαλώσει έτσι, και έχει περάσει τώρα πλέον και στο κομμάτι των ξένων διαιτητών. Θα δούμε λοιπόν το τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Αν επιτρέπετε, εκτός από τις ευχές φυσικά για καλές γιορτές και καλή χρονιά, και εννοείται και καλή επιτυχία το βράδυ και στους τρεις συνέναν εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι, και αν για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και τελειωμένη υπόθεση, όπως λέμε, για τους άλλους τρεις της Αττικής υπάρχει τεράστιο κίνητρο στα σημερινά παιχνίδια. Σωστά. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλές γιορτές με υγεία. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά.